και πάμε να δούμε τους λατρεμένους μας ηχθείς, οι οποίοι έχουν και αυτοί τα δικά τους, τέλος πάντων, μερίδια στις έντονες συγκινήσεις της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, είναι μια μέρα που έχει να κάνει πιο πολύ με το συναίσθημά μας. Έτσι, το ζώδιο του καρκίνου έχει να κάνει με το συναίσθημα. Και μπορεί να είναι όλη η γκάμα των συναισθημάτων που μπορεί να βιώσουμε μέσα σε μια μέρα που η σελήνη είναι στον καρκίνο. Και επειδή ακριβώς είναι και σε αντίθεση με Δία, να είναι και υπερβολικό όλο αυτό που νιώθουμε. Άρα, αν κάτι δεν πάει καλά και έχουμε ξυπνήσει που λέμε στραβά, μπορεί αυτό το στραβό να γίνει ένας τεράστιος θυμός. Αν έχουμε ξυπνήσει και όλα είναι τέλεια, μπορεί να γίνει ότι ζω στον παράδεισο, μην με ξυπνάτε. Τέτοιου είδους καταστάσεις. Υπερβολές δηλαδή στην έκφραση συναισθήματος, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Θέλει λοιπόν λίγη μετριοπάθεια, θέλει μέτρο και όλα θα πάνε περίφημα.